Αγαπητοί και αγαπητές φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Κάναμε πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουμε εδώ. Αφήσαμε τις οικογένειες μας πίσω, γιατί όλοι εδώ είμαστε γονείς και πίσω από εμάς υπάρχουν παιδιά. Τα παιδιά όμως αυτά αποτέλεσαν τη σημαία μας για να είμαστε σήμερα εδώ. Λέγομαι Κουτράκη Φωτεινή, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή στην καρδιά της Κρήτης, στο όμορφο Θραψανό του Δήμου Μηνά Παιδιάδας. Είμαι πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Προβολή, Διάσωση και Αηφόρο Ανάπτυξη της Παιδιάδας. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ομάδα μας νομικά ιδρύθηκε το 2000 από την ανάγκη ήρθαν και μας, συγγνώμη για την συγκίνησή μου, αυτό είναι μια παρένθεση, ήρθαν στην περιοχή, σε μια έφορη περιοχή, στη δεύτερη μεγαλύτερη παιδιάδα της Κρήτης, να κατασκευάσουν το πιο παράλογο έργο, το Διεθνή Αερολιμένο Ηρακλείου Κρήτης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, καταστρέφοντας μια ολόκληρη περιοχή σαν τη δικιά μας. Η περιοχή που πρόσφατα δοκιμάστηκε από ένα καταστροφικό σεισμό την 27η Σεπτεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την καθημερινότητά τους. Πολλές σχολικές μονάδες δεν λειτουργήσαν ξανά και χαρακτηριστικά σας αναφέρω στο χωριό μου το Θραψανό, που υπάρχει ένα κόσμημα για όσους το γνωρίζουν ή όσους μπορούν να μπουν να δουν, ένα δημοτικό σχολείο το οποίο έχει αναγνωριστεί ως διατηρηταίο. Οι μαθητές δεν ξαναμπήκαν μέσα στο σχολείο μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και πολλά σχολεία στα γειτονικά χωριά, το Αρκαλοχώρι, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, αριθμητικά 1000 μαθητές αυτή τη στιγμή σε κοντέινερ. Κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία από το τι σημαίνει να κάνεις μάθημα σε κοντέινερ. Είναι σαν να είσαι στη μέση μιας βάρκας, να πατάει ο ένας και να σηκώνεται ο άλλος. Αυτή είναι η κατάσταση των μαθητών αυτή τη στιγμή στα κοντέινερ. Συγκεκριμένα σε μια έκθεση ενός παιδιού, γράψτε μας για το σχολείο σας, ανέφερε, δεν έχω να γράψω κάτι. Δεν με συγκινεί το σχολείο μου για να γράψω κάτι. Όμως σχετικά με το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, κυρίες, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ενός ανθρώπου που έχει φάει τη ζωή του στην αεροπορία και από σπουδές αλλά και από επάγγελμα. Το έγραψε αμέσως μετά το σεισμό. Σεισμό στο νέο αεροδρόμιο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ας υποθέσουμε ότι η σεισμική δόνηση της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Παιδιάδα ερχόταν με καθυστέρηση μιας δεκαετίας. Δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου 2031 και ώρα 9 και 17 το πρωί. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή ο Διεθνής Αερολιμένος Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος θα έσφιζε από ζωή. Ένα αεροπλάνο θα τροχοδρομούσε για τη γραμμή απογείωσης, ένα άλλο θα είχε μόλις προσγειωθεί, 5 αεροπλάνα θα έκαναν κύκλους για να πάρουν σειρά προσέγγισης, 10 αεροπλάνα θα ήταν σταθμευμένα σε γέφυρες επί αποκούρασης, φυσούνες και άλλα 5 σε απομακρυσμένες θέσεις. 3.000 άνθρωποι θα σουλάτσανε στις αίθουσες. Σε 5 φυσούνες θα γινόταν επιβίβαση και σε άλλες 5 αποβίβαση. Όπως και στα απομακρυσμένη στάθμευση αεροπλάνα, άλλοι επιβάτες θα ανέβαιναν τις σκάλες και άλλοι θα τις κατέβαιναν. Σε άλλα αεροπλάνα θα είχαν κοτσάρει γεννήτριες και σε άλλα θα είχαν συνδεθεί μπάουζερ και θα έβαζαν καύσιμα. Λεωφορεία θα πήγαιναν πάνω κάτω με κόσμο, τα λύκες με φορτίο, οχήματα εξυπηρέτησης και τόσες άλλες δραστηριότητες που θα συνέβαιναν τη δεδομένη στιγμή, συνθέτουν το τότε στιγμιότοπο του αεροδρομίου. Νομίζω δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός ή επιστήμονας για να καταλάβει τι θα γινόταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή του σεισμού, αρκεί να ήταν στην ευρύτερη περιοχή Αρκολοχωρίου Θραψανού Καστελίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9 και 17 και να έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο, θα καταλάβαινε ότι τα 3.000 άτομα που θα έτρεχαν πανικόβλητα, παραπατώντας και χωρίς να μπορούν να σταθούν όρθια προς πάσα έξοδο, θα καταπλάκωναν ο ένας τον άλλον. Οι φυσούνες θα χτυπούσαν ανελαίητα τα αεροπλάνα, ρίχνοντας το έδαφος από 3 ως 5 μέτρα ύψος, όσους επιβάτες ήταν με το ένα πόδι μέσα στο αεροπλάνο και το άλλο μέσα στις φυσούνες. Και όσοι άτυχοι θα ήταν στις σκάλες, ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας από αεροπλάνο, θα είχαν γκρεμοτσακιστεί. Μετά το σεισμό, στην περιοχή μας ειδικοί σεισμολόγοι, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας,
προσκεκλημένο σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας για το θέμα των σεισμών στις 31 Μαρτίου του 2022, είπε πως στη μελέτη του έργου δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για σεισμό στην Ξηρά. Ενώ ακόμα και μετά τις χιλιάδες δονήσεις πριν και μετά το καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, το θέμα αντιμετωπίζεται με μπαλώματα και όχι με επαρκείς μελέτες. Ο ίδιος ανέφερε και ως πιθανή λύση ακόμα και τη μετάθεση του έργου, αν το κόστος για τις μελέτες και τα αναγκαία αντισεισμικά μέτρα αποβούν υπέρογκα. Ο κ. Λέκας ανέφερε πως οι αντισεισμικοί συντελεστές του αεροδρομίου, όπως αναφέρονται και στην αιτιολογική έκθεση για το έργο, καθορίστηκαν με πρόβλεψη μόνο για σεισμό από τη θάλασσα. Μέσα στην έκθεση γράφει ότι ο σεισμός στην Κρήτη δεν υπάρχει. Έτσι κατασκευάζεται το αεροδρόμιο, είπε επιλέξει ο καθηγητής. Το ίδιο πρόσθεσε ότι μετά το σεισμό κλήθηκε να πει τι πρέπει να γίνει και τόνισε πως χρειάζονται γεωφυσικές έρευνες για να δούμε πού πάνε τα ρήγματα, τι γεωμετρία έχουν, αν υπάρχουν μεγιστοποιήσεις κτλ. Τι κάνανε? Κάνανε το εξής. Δεν θέλουμε αυτά γιατί μας δυσκολεύουν. Είναι πιο καλός τρόπος να αυξήσουμε 25% τον αντισεισμικό συντελεστή και να πάμε στα 220 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι τα λόγια ακριβώς όπως σας τα μεταφέρω του κυρίου Λέκα. Αν τελικά δεν αλλάξει τίποτα και συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου, σημαίνει ότι οι εμπνευστές του αεροδρομίου και όσοι συνεχίζουν να συμβάλλουν στην κατασκευή του είναι αδίσταχτοι υποκριτές που βάζουν το προσωπικό του συμφέρον πάνω απ' όλα ακόμα και τις ανθρώπινες ζωές. Σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που υποφθώνει οι άρχοντες του τόπου αποφάσισαν να μην προχωρήσουν την κατασκευή του Λοξού στο Ηράκλειο ήταν η ύπαρξη ενεργού ρήγματος κάτω από την προς τη θάλασσα προτινόμενο Λοξό διάδρομο, το άκρο άτομο της υποκρισίας. Για να υποβιβάσουν δε την ύπαρξη του ρήγματος του Καστελίου, προφανώς υποχρέωσαν την εταιρεία που εκπώνησε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αναφερθεί σε αυτό με πολύ λάη τρόπο. Σας αναφέρω απόσπασμα από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, σελίδα 62. Το σημαντικότερο ρήγμα στην περιοχή είναι αυτό του Καστελίου που ουσιαστικά οριοθετεί τον ορεινό όγκο της δίκτυας με την περιοχή του Καστελίου Αρκαλοχωρίου. Το ρήγμα αυτό πιστεύεται ότι είναι ενεργό, χωρίς όμως έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς οι σεισμοί που καταγράφονται από αυτό είναι κάτω των 3 ρίχτερ. Δηλαδή η ενέργεια του ρήγματος εκτονώνεται με πολλούς μικροσεισμούς και κατά συνέπεια δεν θεωρείται επικίνδυνος. Καθηγητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Δ. Χαράλαμπος Φασουλάς. Και δεν φτάνει που χτίζεται ένα αεροδρόμιο πάνω σε ένα ενεργό ρήγμα το οποίο δεν ξέρανε καν ότι υπάρχει, αλλά το κάνουν και με τρανταχτές παρανομίες. Αν μου επιτρέπετε, θα σας τις αναφέρω. Η πρώτη παρανομία είναι ότι το ελληνικό δημόσιο έχει μεθοδεύσει μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ψευδή. Δεύτερη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που χρηματοδοτεί αυτό το έργο, χρηματοδοτεί ένα έργο μη βιώσιμο και το παραδέχεται γραπτός μέσα από την επικοινωνία που είχαμε μεταξύ μας. Γι' αυτό και απαιτεί την υποθήκευση του σημερινού αεροδρομίου Νίκους Καζαντζάκης στην περιοχή της Αλικαρνασσού προκειμένου να προχωρήσει την εκταμείευση. Τρίτον, είναι ένα έργο το οποίο αυξάνει το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα κατά 45.000 τόνους ετησίως. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ελληνικό δημόσιο. Ανησυχούμε σε μεγάλο βαθμό γιατί όλα αυτά που εμείς έχουμε διαπιστώσει επαληθεύονται με το χειρότερο τρόπο με όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων στη χώρα μας. Όλα αυτά τα έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους υπουργούς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχοντας φτάσει ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμαστε από κανένα. Πολύ φοβούμαστε ότι και στην περίπτωσή μας, αντί να προλάβουμε και να αποφύγουμε μια αντίστοιχη τραγωδία, θα τρέχουμε κατόπιν εορτής, μάταια, να ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά το κακό θα έχει γίνει. Αυτό που ζητάμε ως πρωτοβουλία πολιτών για την προβολή, διάσωση και αηφόρα ανάπτυξη της Παιδιάδας είναι έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, από το σημείο αυτό, το κράτος επιτέλους για πρώτη φορά να προστατέψει τους πολίτες του, να προστατέψει τους κατοίκους της Παιδιάδας μας, να αξιοδοτήσει τους ειδικούς επιστήμονες σεισμολόγους, ώστε να εφαρμόσουν την επιστημονική τους γνώση στην περιοχή μας, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.